Πάμε να δούμε όμως κυρίε και κύριοι τι ακριβώ θα ισχύσει η ώψη των εκλογών για όσους μένουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο διαμονή του. Με απόφαση του Υπουργείου Εργασία δίνονται για ακόμα μία φορά σαφεί οδηγίε για τι υποχρεωτικέ ημέρε άδεια που πρέπει να πάρουν όσοι θα ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα μακριά από τον τόπο διαμονή και εργασία. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ και Γκέρογλου, όλε οι βιομηχανικέ, βιοτεχνικέ και εμπορικέ επιχειρήσει, εκμεταλλεύσει και εργασίε του ιδιωτικού τομέα, καθώ και όσοι γενικώ απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό του ειδική άδεια απουσία με αποδοχέ για τη διευκόλυνση άσκηση του εκλογικού του δικαιώματο κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 18 η Μαΐου, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25 η Μαΐου. Ο αριθμό των ημερών αδεία απουσία που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτω αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού στον τόπο άσκηση του εκλογικού του δικαιώματο και την επιστροφή του από αυτό καθορίζεται ω εξή. Για του μισθωτού, για του οποίου εφαρμόζεται καθεστώ εξήμερη εβδομαδιαία εργασία, σε όσου μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματο σε απόσταση 100 με 200 χιλιόμετρα, χορηγείται άδεια μια μέρα. Σε όσου μετακινηθούν σε απόσταση 201 με 400 χιλιόμετρα, χορηγείται άδεια 2 ημερών. Για όσου μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιόμετρων και άνω, χορηγείται άδεια 3 εργάσιμων ημερών. Σε όσου μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο ρυθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τι ειδικέ συνθήκε μετακίνηση, χωρί ωστόσο η άδεια στι περιπτώσει αυτέ να υπερβαίνει τι 3 εργάσιμε ημέρε για του μισθωτού, για του οποίου εφαρμόζεται καθεστώ πενθύμαρη εβδομαδιαία εργασία σε όσου μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματο σε απόσταση 200 με 400 χιλιόμετρων, χορηγείται άδεια μια μέρα. Σε όσου μετακινηθούν σε απόσταση 400 ενό χιλιόμετρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο ημερών. Και για όσου μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο ρυθμό των ημερών αδεία που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση.